Κάθε σωματική ειδονή υφίσταται εξαιτίας της χαλάρωσης που είχε προηγηθεί. Η απιστία δε γεννά τη χαλάρωση, λέει ο Βας Μάρκος ο ασκητής, στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, για αυτούς δηλαδή που νομίζουν ότι θα δικαιωθούν από τα έργα τους και όχι από τη χάρη του Θεού που είναι το ορθό. Το έργο αυτό υπάρχει στο πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Πάσα σωματική ειδονή, λέει ο Αββάς Μάρκος ασκητής, εκ προλαβούσης εστίν ανέσεως, υπάρχει όταν υπάρχει μία προηγούμενη άνεσης, χαλάρωσης, χάβνωσης. Άνεση δε γεννά απιστία και εκείνο που γεννάει την άνεση είναι η απιστία. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή χάνει την ύψη, την εγρήγορση, την πνευματική αγωνιστικότητα, τότε πέφτει στις σωματικές ειδονές, στη φιλιδονία και στην ακολασία. Και η αιτία της άνεσης, της χαλάρωσης, είναι η απιστία. Όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στον Θεό, δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, αλλά και στη Θεία Πρόνοια, στην ενέργεια του Θεού, στο ότι ο Θεός επίησε αλλά και κυβερνά τα πάντα, όταν δεν πιστεύει ότι θα δώσει λόγο στον Θεό και θα κριθεί για κάθε του πράξη και κάθε του σκέψη και κάθε του επιθυμία, αυτός ο άνθρωπος μετά πέφτει στην πνευματική αυτή πλαδαρότητα, χαλάρωση, δεν αγωνίζεται πνευματικά, δεν αγωνίζεται εναντίον των παθών και πέφτει στη συνέχεια στη λατρεία του εγώ, της καλοπέρασης και ως εκ τούτου στα τρία κορυφαία πάθη που συνδέονται με την φιλαυτία, με την άλογη αγάπη στο σώμα, δηλαδή με τη φιλιδονία και πέφτει έτσι στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία. Ο κόσμος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως τα Φώτα, ο κόσμος, έλεγε, θέλει να αμαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό. Αυτός, ο Θεός δηλαδή, να μας συγχωράει και εμείς να αμαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Είναι ακριβώς αυτό το ίδιο που λέει και με άλλα λόγια ο Αββάς Μάρκος. Όταν υπάρχει απιστία, ο άνθρωπος πέφτει στην άνεση, στην κακή άνεση, στην άνεση την εγωιστική, στην άνεση τη σωματική, η οποία γεννάει τη φιλιδονία και όλα τα υπόλοιπα πάθη. Πέφτει δηλαδή στην αμαρτία. Όλο το κακό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, από εκεί ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Γι' αυτό και θέλουν να γλεντήσουν τη ζωή τους και επιδίδονται σε κάθε είδους αμαρτία. Νομίζουν ότι πέφτοντας στην άνεση, αφινόμενοι μάλλον στην άνεση και λατρεύοντας την άνεση, θα έχουν χαρά και μετά πέφτουν σε κάθε είδους αμαρτία. Αδικούν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Γίνονται σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους ιερούς κανόνες, όπως για τα Σόδωμα και Γόμορα, είχε πει ο Θεός. Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω. Άλλη φορά είχαν έρθει δύο επισκέπτες στο καλύβι του Αγίου Παϊσίου. Ήταν περίπου 45 χρονών και ζούσαν πολύ κοσμική ζωή. Όπως εμείς οι μοναχοί λέμε, αφού είναι μάταιη αυτή η ζωή, τα αρνούμαστε όλα, έτσι και εκείνοι, από την αντίθετη πλευρά, είπαν, δεν υπάρχει άλλη ζωή. Και όταν ήταν νέοι, άφησαν τις σπουδές τους και ρίχτηκαν στην κοσμική ζωή. Έφτασαν σε σημείο να γίνουν ψυχικά και σωματικά ράκι. Ο πατέρας του ενός πέθανε από τις ενοχώρια. Ο άλλος κατέστρεψε την περιουσία της μάνας του και την έκανε καρδιακιά. Μετά από τη συζήτηση που κάναμε, είδαν τα πράγματα αλλιώς. Όταν ο άνθρωπος
δεν πιστεύει στον Θεό, τότε πέφτει στην αμαρτία και γίνεται δούλος της σάρκας και των ειδωνών. Όσοι δεν πιστεύουν, έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, γίνονται χειρότεροι όταν ακούν ότι θα γίνει πόλεμος ή κάποια καταστροφή. «Δώσ' του», σου λέει, «να γλεντήσουμε, γιατί χάνουμε τη ζωή». Οπότε το ρίχνουν τελείως έξω. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι και γι' αυτό δεν αγαπούν. Δεν θυσιάζονται και δεν χαίρονται, γιατί στην άνεση, η οποία έχει ως αιτία την απιστία, δεν υπάρχει χαρά, αλλά ανία. Αν πίστευαν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα αγαπούσαν, θα θυσιάζονταν και θα χαίρονταν. Θα θυσίαζαν αυτή την κοσμική άνεση, η οποία φέρνει την ανία, και θα αγαπούσαν θυσιαστικά. Θα ζόριζαν λίγο τον εαυτό τους, αλλά θα κέρδιζαν την πραγματική χαρά, η οποία προκύπτει από τη θυσία, από το δώσιμο. Από τη θυσία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, βγαίνει η μεγαλύτερη χαρά. Οι άνθρωποι, λέει και ο Άγιος Σιλωανός, θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Ο εγωιστής, ο υπερήφανος, θέλει να ζει όπως εκείνος νομίζει και όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Νομίζει ότι θα βρει τη χαρά μέσα στην άνεση και έτσι γίνεται δούλος του διαβόλου. Το δέντρο της απιστίας, έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος, το φυτεύει η κακή περιέργεια του λογικού, το ποτίζει η ανόητη αλαζονία και το μεγαλώνει η μεγάλη αγάπη προς την φιλοδοξία. Όταν ο άνθρωπος παραδοθεί σε αυτή την κατάσταση της απιστίας, τότε γίνεται κατοικητήριο των δαιμόνων. Αυτό ακριβώς έλεγε η Αγία Ματρόνα της Μόσχας. Οι άνθρωποι, λέει, έχουν γίνει κατοικητήριο δαιμόνων για την απιστία τους και την απομάκρυσή τους από τον Χριστό. Αρχηγός και θύρα όλων των παθών, έλεγε και ο Άγιος Ιγνάτιος Βρετσιανίνοφ, είναι η απιστία. Από εκεί ξεκινούν όλα τα κακά. Αυτή, έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, αφήνει, η απιστία δηλαδή, αφήνει να μπουν στην ψυχή και η φιλαργυρία και η φιλοδοξία και η φιλιδονία και η οργή και η λύπη και το κορυφαίο κακό, η απελπισία. Όλα τα κακά ξεκινούν από την απιστία. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να αγωνίζεται να φεύγει μακριά από αυτή την κατάσταση και να ενισχύει όσο γίνεται περισσότερο την πίστη του. Δεν υπάρχει Θεός, παρατηρεί και ο Γέροντας Επιφάνειος Θεοδρόπουλος, αυτή τη φράση «δεν υπάρχει Θεός» τη λένε συνήθως άνθρωποι φαύλοι και ανήθικοι. Ούτε βρέθηκε, ούτε θα βρεθεί άνθρωπος ηθικός, εγκρατής, ενάρετος κλπ. Που να λέει τόσο εύκολα «δεν υπάρχει Θεός». Οι άπιστοι, ωστόσο, παρατηρεί και ο Άγιος Γέροντας Αρσένιος Μπόκα, προς ντροπή δική μας πιστεύουν περισσότερο στην απιστία τους παρά εμείς στην αληθινή πίστη μας. Γι' αυτό βέβαια μας ελέγχει όλους, γιατί πράγματι όλοι έχουμε πολύ μικρή, πολύ λίγη πίστη. Όταν ο άνθρωπος χάσει τον Θεό, έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέως, αρχίζει να λατρεύει τα κτίσματα, το εγώ, να επιδιώκει την άνεση του εγώ, την άνεση του σώματος. Και από εκεί και μετά πέφτει στη φιλιδονία και σε όλα τα πάθη. Οι άπιστοι άνθρωποι, έλεγε και ο μακαριστός Ιεροκήρυκας Παναγόπουλος, είναι δυστυχισμένοι. Είναι σαν εκείνους που χτίζουν μέγαρα και δεν φτιάχνουν παράθυρα και ζουν μέσα στο σκοτάδι. Γιατί η πίστη είναι το φως του ανθρώπου. Και μετά τι γίνεται, αρχίζουν και κατηγορούν τον Θεό ότι αυτός φταίει για όλα. Αλλά εκείνο που φταίει είναι η αμαρτία και η οποία αμαρτία ξεκινάει από την απιστία. Πώς θεραπεύεται αυτό το μεγάλο κακό, το κακό της απιστίας? Λέγει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος,
πώς από την ολιγοπιστία θα φτάσει στη ζωντανή πίστη και από την απληπισία στη βέβαιη ελπίδα, με τον πνευματικό αγώνα και τα έργα της αρετής. Και ποια είναι αυτά? Πρώτον, αποχή από την αμαρτία. Όχι μόνο από κάθε αμαρτωλή πράξη, μα και από κάθε αμαρτωλή σκέψη και κάθε αμαρτωλό συνέστημα. Δεύτερον, καλλιέργεια των αρετών, δηλαδή πραγμάτωση των εντολών του Θεού. Με άλλα λόγια, αγώνας για πράξεις, σκέψεις και αισθήματα αντίθετα στο κακό και σύμφωνα με το Θείο θέλημα. Τρίτον, ασκητική ταλαιπώρηση του σώματος και υποδούλωση της σάρκας. Τέταρτον, προσευχή και συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Και πέμπτον, αποφυγή συναναστροφής και σχέσεων με πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαγείρουν τα πάθη και να παρασύρουν στην αμαρτία. Έτσι ο άνθρωπος γλιτώνει από την ολιγοπιστία και προχωράει στην αληθινή πίστη. Φεύγοντας από την απιστία, γλιτώνει από την κακή άνεση, την κοσμική άνεση, που οδηγεί στην φιλαυτία, στη φιλιδονία και σε όλα τα πάθη, και αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, στην αιώνια κόλαση. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ενισχύουμε την πίστη μας με όλους αυτούς τους τρόπους που μας υποδεικνύουν οι Άγιοι Πατέρες, φεύγοντας μακριά από την αμαρτία και ασκώντας την αδιάλειπτη λατρεία του Θεού. Το δέθω ημοδόξο πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.